φρούτο θέμα, για να το δούμε λίγο διαφορετικά βέβαια, και να καταλάβουμε ότι αυτό που είπε ο Μάκης νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ, με την έννοια ότι αντί να ασχοληθούμε με την πρόληψη, ασχολούμαστε με την νεκρόψη. Αυτό μπορεί να σας φανεί έτσι λίγο ακραίο. Το θέμα είναι ότι αν ήταν οι φίλοι σας ή κάποιος δικός σας σε αυτή την κατάσταση, θα το λέγατε διαφορετικά. Είδα ότι αυτή τη φορά δεν τους είπε πολλά πράγματα για το θέμα του αλκοόλ και του Κύπριου, γιατί έχουμε ένα θέμα. Στην Κύπρο, έτσι όπως το βλέπουμε και από τα στοιχεία, θυμάμαι πολύ καλά και μία μελέτη που είχε αναφερθεί σε αυτή τη μελέτη για τα κυπριακά δεδομένα, ο μέσος Κύπριος θεωρεί ότι να έχει πιει και να οδηγήσει είναι μαγκιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, όταν θα το πει, θα το πούνε εντάξει, μαγκιά, και πώς θα πει, δεν το πούνε, είσαι κουμπάρος. Στην Ελλάδα λέμε άλλη λέξη, αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Είναι στην Κύπρο. Αλλά θα το αφήσουμε, όσο. Και θέλω να αναφερθώ σε μια διαφήμιση που εμφανίστηκε στη Γαλλία και υπάρχει ακόμα και τώρα, παίζεται. Άρα βλέπετε μια παρέα που γλεντάει και η παρέα βλέπει τον έναν, ας πούμε ότι είναι ο Μάκης, και ότι έχει πιει λίγο παραπάνω, ας πούμε. Και από κάτω γράφει, θα του πεις ότι έχει πιει παραπάνω ή όχι. Κάθε φορά σας αφήνει μια επιλογή, μετά τον βλέπουμε να σηκώνεται και να ψάχνει τα κλειδιά, να παιδεύεται μέχρι να βρει τα κλειδιά και ξανά ερώτηση, θα του πεις αν υπάρχει το αυτοκίνητό του ή θα πεις ότι είναι δικό του πρόβλημα. Στη συνέχεια τον βλέπουμε να παίρνει το αυτοκίνητο και να παιδεύεται μέχρι να βρει την τρύπα, φανταστείτε τώρα πώς θα είμαστε. Τώρα λοιπόν μπαίνει μέσα και βλέπετε τους φίλους του έξω από το σπίτι να τον χαιρετάνε. Και πάλι εδώ η διαφήμιση σας λέει, θα του πεις να μην πάει. Βέβαια στη συνέχεια τον βλέπουμε μετά το ατύχημα, στην εντατική, και εδώ κλείνει λέγοντας, τώρα είναι και δικό σου κόλπο. Γιατί βέβαια είναι τα πρώτα άτομα που κάλεσαν για να αρχίσουν να τον βρουν. Και αυτή η δυσκολία που υπάρχει, στην οποία αναφέρθηκε ο Μάκης, και πολύ σωστά, είναι ότι είναι δύσκολο να πείσεις κάποιον ότι θα έχει ένα πρόβλημα πριν το πρόβλημα. Είναι νοητικό. Άρα, είναι όπως είναι το ανέκδοτο, για να το πούμε λίγο με χιούμορ, είναι αυτός ο άνθρωπος που πέφτει από την πολυκατοικία και λέει σε κάθε όροφο, ως εδώ καλά. Εντάξει, και από πάνω έχετε το Μάκη που λέει το δάπεδο, και αυτός λέει, εντάξει, μου λέει βλάκα, είσαι ως εδώ καλά, ως εδώ καλά. Βέβαια, όταν φτάνει στο δάπεδο, δεν μπορεί να του πει ο Μάκης, βλέπεις, είχα δίκιο. Άρα, αυτή η δυσκολία είναι το γεγονός ότι το μυαλό μας λειτουργεί δύσκολα με το μέλλον. Μερικές φορές, όταν έχουμε ασθένεια, λειτουργεί δύσκολα και με το παρελθόν. Αλλά είμαστε πιο πολύ του παρόντος. Αν μπορεί να δείξουμε σε κάποιον να βλέπεις, αυτό είναι λευκό, το βλέπουμε είναι λευκό, τέλειωσε. Τώρα, αν μας σβήσω τα φώτα και σας πω βλέπεις ότι είναι λευκό, θα πείτε δεν το βλέπω. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Ας πούμε, σας λέω κλείστε τα μάτια σας και θα σας βάλω πολύ έντονο φως αμέσως μετά. Θα δείτε ότι όταν θα τα ανοίξετε με έναν τρόπο που θα είναι λιγότερο ενοχλητικός από τον άνθρωπο που θα τα ανοίξει χωρίς να το έχουμε προετοιμάσει. Το βλέπουμε ας πούμε στα αυτοκίνητα, όταν έχουμε ράλι, τους λέμε σε κάποια φάση σε αυτόν τον δρόμο θα βρεθείτε ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Επειδή το ξέρουν, τότε έχετε ένα αντανακλαστικό που δημιουργείται ουσιαστικά νοητικά από τον εγκέφαλο, είναι σαν να μικραίνουν τα μάτια. Δεν ξέρουν θα έρθει. Άμα δεν είναι προετοιμασμένοι, πολύ απλό, έρχεται ο ήλιος, χάνουν τον δρόμο, τέλειωσε. Η έννοια της προετοιμασίας είναι πολύ σημαντική.
Τουλάχιστον και χθες το θέμα του παραδείγματος στο σκι. Άρα, όταν κάνουμε προπόνηση στο σκι, ειδικά στο σλάλομ, ο προπονητής μας μαθαίνει πριν ανεβούμε πάνω στο σκι, πού θα είναι οι στροφές. Άρα σας βάλει να κάθεστε, κλείνετε τα μάτια και αυτό σας λέει στροφή 200 μέτρα δεξιά, 300 αριστερά, γρήγορα. Θα μου πείτε πώς είναι ωφέλιμο. Στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος, για αυτούς που είναι εκπαιδευμένος, μπορεί να υπολογίσει κάθε πότε φτάνει σε αυτό και να ξέρει τι θα στρίψει. Και το πιο ενδιαφέρον, επειδή έχουν γίνει μελέτες, είναι ότι όταν τον βάζουμε πάνω στα σκι, όντως είναι πιο γρήγορος από αυτόν που δεν του έχουμε πει τίποτα. Γιατί ο ένας είναι σκηνοθετημένος, ενώ ο άλλος αυτοσχεδιάζει. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο, και επειδή έχουμε και το μουσικό, επειδή μίλησα για αυτοσχεδιασμό, άμα ξαφνικά σε έναν μουσικό του πείτε, τώρα αυτοσχεδίασε, άμα δεν είναι προετοιμασμένος, το πιο πιθανό είναι θα είναι χάλια. Αν όμως του πείτε, ξέρεις την συναυλία, μετά από αυτό το τραγούδι, εκεί αυτοσχεδιάζεις. Θα δείτε ότι ενώ θα αυτοσχεδιάζει, δεν θα είναι εντελώς άσχετος αυτοσχεδιασμός, γιατί θα μπει σε μερικά συστήματα που έχουμε σε αυτόν τον τομέα. Ένα πρόβλημα που έχουμε γενικότερα είναι το εξής. Στην αρχή, οι ουσίες, όπως και το αλκοόλ, μας χαλαρώνει. Άρα εδώ είναι ακόμα λίγο πιο επικίνδυνο, γιατί χωρίς προετοιμασία, επειδή μας χαλαρώνει, γινόμαστε πιο ηλίθιοι. Ναι, ας πούμε, κάποιος έρχεται μετά από τη δουλειά του στο σπίτι του, ζητά από τη γυναίκα του, έλα, δώσ' μου ένα ουίσκι, ας πούμε, ξέρω τι, θα είναι πιο χαλαρός, θα τσιμπήσει και μερικές κούνες και εκεί πέρα θα έχει την εντύπωση ότι είναι και έξυπνος. Στην πραγματικότητα, αν έχει μια σοβαρή συζήτηση με τη γυναίκα του, καταλαβαίνει τα μισά. Βέβαια, μπορεί να είναι και γι' αυτός ο λόγος που το κάνει αρχικά, γιατί μπορεί και να θέλει να αποφύγει τη μουρμούρα που θα γίνει όταν θα είναι και οι δύο οριζόντιοι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Μερικές φορές αξιολογούμε τον εγκέφαλό μας με την νοημοσύνη μας. Και επειδή είναι ελάχιστη, λέμε κουταμά μας. Αυτό είναι ένα πράγμα. Είναι μερικοί και μερικές που θεωρούν ότι είναι πολύ καλό και λειτουργούν πολύ καλά αργά το βράδυ. Το βλέπετε και με τους μαθητές και με τους φοιτητές, διαβάζουν πάρα πολύ αργά μετά τα μεσάνυχτα και σου λένε εγώ διάβασα πολύ καλά. Εσύ έχει ξύνει το κεφάλι σου, σε αφορά. Τρώει, είναι καλή απάντηση. Μην ξύνει αλλού. Άρα, τι βλέπετε. Βλέπετε ότι στην πραγματικότητα έχουν κολοβαρέσει όλη την ημέρα. Μετά βιάζονται να το κάνουν, επειδή πρέπει να το κάνουν την επόμενη μέρα, δεν προλαβαίνουν. Άρα έχουν αρχίσει μετά να συνηθίζουν αυτό το πράγμα, να σκέφτονται αργά το βράδυ. Το πιο ωραίο είναι, επειδή ξυπνάνε βέβαια αργά, σας λένε μετά, επιστημονικά κιόλας αυτό γίνεται, σας λένε εγώ σκέφτομαι καλύτερα το βράδυ. Λοιπόν, αν σκεφτόντουσαν καλύτερα το βράδυ, θα το ήξερε η ανθρωπότητα. Ένα πολύ απλό λόγο. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι φτιαγμένος για να ζει όταν έχει ήλιο και να κοιμάται όταν δεν έχει ήλιο. Άρα ξαφνικά λοιπόν βάζετε τον εγκέφαλό σας σε μια ώρα ακατάλληλη να σκεφτεί πράγματα δύσκολα και το παλεύετε πολύ περισσότερο. Και στην πραγματικότητα μπορεί και να παλεύετε προβλήματα για 2 ώρες τα οποία άμα ήσασταν με φως του ήλιου την ημέρα θα τα λύνετε σε 1/4. Το πιο εντυπωσιακό είναι αυτοί που το κάνουν λένε επιπλέον ότι εγώ δούλεψα πολλή ώρα. Και όταν μετά πηγαίνουν στην εξεταστική, τι καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν καταλάβει αυτό που έχουν πει ότι κατάλαβαν. Δεύτερο παράδειγμα, όταν έχετε εξεταστική, να ξέρετε ότι ακόμα και θεσμικά, σε πολλές χώρες, δεν βάζουμε τις εξεταστικές αργά το βράδυ. Ούτε καν το απόγευμα. Στην πραγματικότητα, ούτε καν αμέσως το γεύμα.
μετά το γεύμα. Ένα πολύ απλό λόγο είναι ότι όταν τρώτε, και γι' αυτό είστε πιο χαλαροί όταν τρώτε, στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του αίματός σας πηγαίνει στο στομάχι, άρα έχετε λιγότερο αίμα στον εγκέφαλο. Κατά συνέπεια, είναι αυτό που καταλαβαίνετε όταν σας κοιμίζει λίγο μετά το γεύμα. Και έχουμε παρατηρήσει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο πιο αποτελεσματικός ουσιαστικά λίγο πριν το γεύμα. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρει τι θα φάει, δεν είναι εντελώς στο μηδέν και όλο το αίμα πηγαίνει στον εγκέφαλο. Άρα, για να καταλάβετε τι κάνουμε όταν λέμε τις προηγούμενες ανοησίες, είναι σαν να σας βάζω, να βάζω ας πούμε το μάκι ανάποδα, το κεφάλι κάτω, τα πόδια πάνω και να στέκεται έτσι και να του λέω προβλήματα να λύσει μαθηματικά. Είναι πάρα πολύ απλό, μετά από λίγο θα έχει όλο το κεφάλι του που θα είναι γεμάτο και κόκκινο και θα δείτε ότι θα νιώθει όλο και περισσότερο άβολα, ενώ εγώ θα του λέω ας πούμε απλές ασκήσεις. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να καταλάβουμε το εξής. Με όλες αυτές τις ουσίες παιδεύουμε πάρα πολύ τον εγκέφαλό μας. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα, είναι ότι δεν φαίνεται ο εγκέφαλος. Δεν φαίνεται. Όταν κάνετε βλακίες με τους μυς σας, το βλέπετε αυτό μερικές φορές στα γυμναστήρια, άμα δεν έχετε ένα σοβαρό κόρτ στα γυμναστήρια, έχετε παραμόρφωση μυϊκή. Δηλαδή κάνετε, έχετε την τάση ας πούμε, να κάνετε πιο πολύ το δεξί χέρι και το αριστερό, δεν κάνετε συμμετρικές ασκήσεις κλπ. Λοιπόν. Αυτό δεν φαίνεται στον εγκέφαλο. Άμα βλέπετε λοιπόν τι κάνουμε με τον εγκέφαλο και ήμασταν ικανοί να έχουμε ένα κρανίο διαφανές και να βλέπουμε σε ποια κατάσταση είναι ο εγκέφαλός μας. Αλλά το πρώτο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι ο εγκέφαλος καταναλώνει πολύ ζάχαρη. Άρα, για λόγους βλακείας βέβαια, λέμε συνήθως σε όλους, μην τρώτε πολύ ζάχαρη κτλ. Σας υπενθυμίζω ότι ο εγκέφαλος κάνει μόνο αυτό. Ο εγκέφαλός μας δεν τρώει κρέας. Μετατρέπει το κρέας. Όλα τα μετατρέπει σε ζάχαρη. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν κάνετε εξετάσεις και σας βάζουν για ακτινογραφίες, σας δίνουν ζάχαρη, η οποία περιέχει ένα μικρό πυρηνικό στοιχείο και μας επιτρέπει να δούμε πού πηγαίνει στον εγκέφαλο πολύ γρήγορα. Δεν σας δίνουν μια μπριζόλα. Γιατί μέχρι να φτάσει η μπριζόλα στον εγκέφαλο, αφήστε το. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι την ώρα που σκεφτόμαστε, επειδή καταναλώνουμε αυτή τη ζάχαρη, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι αυτοί που σκέφτονται πιο συχνά καταναλώνουν λιγότερο ζάχαρη γιατί ξέρουν να διαχειρίζονται τη σκέψη του. Ποια είναι αυτό? Το ξαναλέω. Είναι σαν να έχουν προπονηθεί. Άρα σκέφτονται συχνά και επειδή σκέφτονται συχνά, όταν τους βάζετε να σκεφτούν, καταναλώνουν λιγότερο ζάχαρη από αυτόν που δεν σκέφτεται και πολύ συχνά, ξαφνικά του βάζει ένα πρόβλημα και εκεί πέρα γίνεται τούρμπο. Ο εγκέφαλος γίνεται. Άρα αυτό το βλέπουμε τώρα, μπορούμε να το απεικιονίσουμε και θα δείτε ότι ξαφνικά ο εγκέφαλος έχει τεράστιες κουκκίδες κόκκινες γιατί είχε ανεβεί η κατανάλωσή του. Άρα, θα ήθελα τώρα να σας βάλω μια πρώτη άσκηση και μετά να μου πείτε, δεν θα δώσω καμία λύση, εντάξει, θα το έχετε για πρόβλημα για το σπίτι. Όσοι έχουν κολλήματα, να προσπαθήσουν να τα ξεπεράσουν και θα δώσω και άλλες ασκήσεις. Και μετά θέλω να σας δω πώς σκέφτεστε την ώρα που εγώ σας μιλάω για το άλλο πρόβλημα, αλλά σας έχω βάλει και την άσκηση. Είμαστε εντάξει? Είμαστε εντάξει. Άρα, η πρώτη άσκηση, θέλω πρώτα να μου υποσχεθείτε, και αυτό είναι άσκηση, να μην μου δώσετε καμία απάντηση. Εγώ θα θεωρώ ότι την έχετε βρει. Είμαστε εντάξει? Άρα. Θα αρχίσουμε λοιπόν με απλά, έτσι να το χαρείτε και μετά όταν θα φτάσετε στο σπίτι, να ξέρετε ότι δεν το βρήκατε. Άρα. Βλέπετε ότι σας κάνω πρόληψη. Δηλαδή σας εξηγώ από πριν τι θα γίνει μετά. Α, η πρώτη ερώτηση είναι τι είναι το αντίθετο από κάθε μέρα βρέχει.
Α, έχει ενδιαφέρον γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μόνο από τη φάτσα σας ξέρω αυτούς που προσπαθούν να το βρουν. Και βέβαια ξέρω και τους άλλους που θυμούνται ότι είπα ότι δεν θα κάνω ερώτηση. Ας πούμε αυτά. Όχι. Εντάξει, το είπε και το είπε και τι μας νοιάζει. Εσύ είσαι πολύ χαλαρός. Ο Κοινοτάκης τώρα να ρωτιέται άμα τους έβαζα να κάνω τέτοια στέλη πριν με ψηφίσουν. Η κυρία που χελάει έτσι, αυτή προσπάθησε να το βρει. Ναι, προσπάθησα λίγο. Μπράβο, λίγο. Αλλά παράτησα τα γλύωρα. Μην το παρατάς γρήγορα, αλλά το ξανά επαναλαμβάνω, να σκεφτείτε ποιο είναι το αντίθετο από κάθε μέρα βρέχει. Το κλεισιο νου σας είναι η πρώτη άσκηση και την κρατάμε. Τώρα σας έχω δώσει μια άσκηση που είναι πιο πολύ με λόγια και βέβαια ανήκει στον χώρο της λογικής. Άρα υπάρχει μία λύση, δεν υπάρχουν δύο λύσεις. Τώρα θα σας δώσω μία άσκηση που είναι γεωμετρική. Αλλά θα δείτε ότι αμέσως από το κεφάλι σας είναι εκεί θα δούμε εγώ. Τι που, άστο αυτό, είναι γεωμετρικό. Άρα θέλω να φανταστείτε ότι έχετε ένα τετράγωνο. Ωραίο, κανονικό τετράγωνο. Θέλω να φανταστείτε τώρα ότι το κόβετε σε πέντε κομμάτια. Όπως θέλετε. Ελεύθερα. Και με αυτά τα πέντε κομμάτια θέλω να φτιάξετε μαζί, τα συναρμολογείτε, να φτιάξετε δύο τετράγωνα. Δύο. Θυμάστε το πρώτο ερώτημα. Εσύ δεν ήσουν στην υπόσχεση, δεν είναι. Η υπόσχεση είναι δεν προσπαθείτε να μου δώσετε την απάντηση. Θεωρώ ότι τις έχετε όλες. Άρα, ξαναέρχομαι λοιπόν, σας έδωσα τώρα το πρόβλημα της γεωμετρίας, ξαναέρχομαι στο πρώτο πρόβλημα της λογικής, το θυμάστε. Ωραία. Άρα, το ξαναλέω για αυτούς που το έχουν ξεχάσει. Ποιο είναι το αντίθετο από κάθε μέρα βρέχει. Τώρα ξανάρχομαι στο πρόβλημα της γεωμετρίας. Τώρα ταυτόχρονα ο εγκέφαλός σας λύνει δύο προβλήματα. Είναι μερικοί που βέβαια θεωρούν ότι τα έχει φτύσει, αλλά δεν φταίτε εσείς, επειδή το πρόβλημα είναι εύκολο, ο εγκέφαλός σας θέλετε δεν θέλετε σκέφτεται αυτό το πρόβλημα. Άρα τώρα, σκέφτεστε ότι δεν πρέπει να ξεχνάτε τις ασκήσεις, σκέφτεστε ότι δεν πρέπει να απαντάτε τις ασκήσεις, σκέφτεστε την πρώτη άσκηση και την δεύτερη άσκηση, η οποία είναι, έχω ένα τετράγωνο, το κόβω στα πέντε και με αυτά τα πέντε κομμάτια φτιάχνω δύο τετράγωνα. Εδώ προς το παρόν λοιπόν σας έχω χρησιμοποιήσει λογική και γεωμετρία σε δύο διαστάσεις. Εγώ το βλέπω όταν δεν σκέφτεστε. Τρίτο πρόβλημα. Ω Παναγία μου. Λοιπόν. Δεν πέφτει γραμμένο τέτοιο. Δεν απαντείτε, αλλά δεν το ξέρετε. Άρα τώρα είναι λίγο διαφορετικό. Θα πάρουμε σπιρτάκια. Σπίρτα. Εντάξει. Και θέλω να φανταστείτε ότι πρέπει να τοποθετήσετε τρία σπίρτα έτσι ώστε το καθένα να κουμπάει τα άλλα δύο. Α, εγώ τώρα ξέρω ότι το βρήκατε. Βλέπετε, μόνο από τις φάσεις. Ωραία, θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα με τέσσερα. Τώρα έχουμε τέσσερα σπίρτα και θέλουμε το καθένα από τα τέσσερα σπίρτα να κουμπάει τα άλλα τρία. Ξαναλέω, τώρα θέλω με τέσσερα σπίρτα, το καθένα από τα σπίρτα να κουμπάει τα άλλα τρία. Είμαστε εντάξει? Τώρα ξέρω ότι το παλεύετε ακόμα.
Για αυτούς που το βρήκαν και αυτές που το βρήκαν, θέλετε τώρα να το κάνετε με 5 σκρίπτα. Άρα έχετε 5 σκρίπτα, ένα σκρίπτο ακουμπάει τα άλλα 4 και αυτό ισχύει για όλα. Είμαστε εντάξει. Μερικοί από εσάς τα έχουν φτύσει ήδη. Θυμάστε το πρώτο πρόβλημα. Εγώ βλέπω κοιτέτε, λέει, το έχω, αυτό το έχω. Εγώ, το θυμάμαι. Το δεύτερο πρόβλημα το θυμάστε, δεν είναι. Ωραία. Στο τρίτο μέχρι από πόσα σπίτια σταμάτησα. Τρία. Στα πέντε. Περιμένω. Από την τροχή, όλα μαζί. Όχι, εγώ λέω σε πόσα σπίτια σταμάτησα τώρα. Εγώ έχω πει ήδη 5. Α, δεν ήταν αυτό το νούμερο που έχεις πριν. Νομίζω όλα μαζί. Με 3 προβλήματα, αλλά έχω πάει μέχρι τα 5. Άρα μπορούμε να το κάνουμε με 6 σπίρτα. Για τον κοινοτάρχη με 7. Λόγω ύψους. Άρα, έχουμε ένα σπίρτο και ακουμπάει τα άλλα 6. Okay. Τώρα θέλω να κάνουμε το εξής θέμα. Θέλω να σηκώσετε το χέρι. Ποιος σκέφτεται αυτά τα 3 προβλήματα, ποιο προτιμάει ποιο. Άρα, ποιος προτιμάει το πρώτο, το εγκέφαλος που σκέφτεται ακόμα το πρώτο. Κανένας. Ποιος προτιμάει το δεύτερο. Κανένας. Άρα προτιμά το όλο το τρίτο. Και τα 3 μας. Εντάξει, εσένα σε ξέρω, εντάξει, κατάλαβα. Λέει, το έχω, θα το βρω. Τα θυμάσαι και τα 3, έτσι γίνεται. Ωραία. Συνεχίζουμε. Τώρα μπαίνουμε σε άλλο χώρο, γιατί αυτό τώρα τι κάνουμε. Πρώτος ήταν λογική, δεύτερος γεωμετρία, τρίτος χώρο αντιληπτική. Εντάξει. Τώρα θέλω να μου βρείτε λέξεις οι οποίες γράφονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά όταν αλλάζουμε τον τόνο έχουν άλλη σημασία. Μα και χαμογελάς ύπουλα, μπορεί και να βρήκες μια λέξη. Ο Μάκης δεν μιλάει πολύ, δίνει στατιστικά στοιχεία μετά, σκέφτεται μετά σου λέει πού το πάει ο καιρός, μετά λέει θα πλατιάσει πού θα το πάει και μετά θα το ξαναμαζέψει την ώρα που δεν θα περιμένουμε πού το μάζεψε. Άρα, τώρα είμαστε λοιπόν σε ένα νέο θέμα, το οποίο είναι, παίρνω μια λέξη, έχει έναν τόνο κάπου, αλλάζω τον τόνο, είναι άλλη λέξη. Είμαστε εντάξει. Ού, είναι χαρούμενοι, εσύ βρήκες μια λέξη, δεν γίνεται. Έτσι, είδες. Γι' αυτό το πρόβλημα με τους δασκάλους είναι ότι βλέπουν τη φάτσα και ξέρουν ήδη. Άρα γι' αυτό έχει πολύ πλάκα όταν βλέπω ανθρώπους που λένε τι βρατώ, ξέρω από τη φάτσα ότι δεν το έχουν βρει, αλλά ότι νομίζουν ότι το έχουν βρει. Τι να κάνουμε, μια ακόμη. Πόσα προβλήματα έχουμε κάνει τώρα. 4. Ωραία. Άρα, θα πάμε τώρα στο 5ο, εφόσον τα 4 τα έχετε λύσει. Ναι. Βέβαια, στο 4ο, αν έχετε βρει αμέσως μία λύση, θέλω να μου βρείτε μία δεύτερη. Συνεχίζω. Τώρα είμαι πάνω σε μία σκακέρα. Που λέω ότι κάτι είναι με γύπρε, όχι σκακέρα. Τάβλη να έλεγε, να βρεις σκακέρα. Επειδή μ' άρεσε πολύ το τάβλη. Ξέρω καλά, αλλά αν ήξερες τι βλέπω την ώρα που δεν μιλάτε, δεν θα σκεφτόσαστε. Πάμε λοιπόν, είμαστε στο σκάκι. Έχουμε λοιπόν μια σκακέρα, 8x8. Ξέρετε όλη την κίνηση της βασίλισσας, που πηγαίνει κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Τώρα σας ζητάω να βάλετε 8 βασίλισσες πάνω στη σκακέρα, χωρίς να χτυπάει μία την άλλη. Είμαστε εντάξει. Ποιο πρόβλημα είναι αυτό, ποιο νούμερο. Α, είναι μερικοί που δεν απαντάνε πια. Ποιος ξεχάσατε τη μετάσχεση και πρέπει να θυμάστε πόσες είναι ασκήσεις.
Άρα, θα βάλουμε δημοψήφισμα ή όχι. Πάμε στο έκτο, είμαστε στο έκτο, είμαστε στο πέμπτο, είμαστε στο τέταρτο. Άρα, ποιος ψηφίζει για το νούμερο 4. Κανένας. Ποιος ψηφίζει για το νούμερο 5. Ποιος ψηφίζει για το νούμερο 6. Εφόσον ψήφισες για το νούμερο 6, πες μου τα 6 προβλήματα. Εσύ ψήφισες. Ξέρεις, όταν ψηφίζουμε στην Κύπρο, είμαστε υπεύθυνοι για την ψήφο μας. Γιατί μετά, αν δεν είμαστε υπεύθυνοι, είδαμε για αυτή η ψήφη αυτός ο λαϊκό, ο βάρος. Λοιπόν, πάμε στα 6. Πώς. Κάτι πετάει. Ναι, μην ανησυχείς, η βαρύτητα το βοηθάει να σταματήσει. Πάμε. Το αντίο παράδειγμα βρέχει. Ναι. Ένα τετράγωνο, θα τα ρωτήσουμε στο 5. Σωστά, στα 5 κομμάτια. Τα σπίρτα. Αύριο που υπάρχει και βοήθεια. Καλό. Ναι. Ναι, εδώ έχουμε ξεσκίσει τα 4. Και το σκάκι 5. Και το έκτο είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι μερικές φορές μια λανθασμένη απάντηση μπορεί να γίνει σωστή σε σχέση με το timing. Είναι άρα... πρόληψη, μου αρέσει εδώ. Ωραία. Άρα, πάμε στο έκτο πρόβλημα. Βλέπετε όμως ότι όταν σας ρώτησα πόσα προβλήματα ήταν μερικοί που ήδη είχαν χάσει πόσα ήταν. Θα σας ξαναρωτήσω, αν σκέφτεστε και τα 5 ή προτιμάτε ένα από τα 5, θα δείτε ότι οι προτιμήσεις μας δεν είναι ίδιες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Τώρα εγώ έχω ασχοληθεί με διάφορες περιοχές του μυαλού σας. Και τώρα επειδή τις έχετε ταυτόχρονα, αυτά έχουν ενεργοποιηθεί. Θα δείτε ότι λόγω συγκέντρωσης είναι μερικοί από εσάς που θα αρχίσουν να κλείνουν τα μάτια για να σκέφτονται καλύτερα. Γιατί αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι όταν είναι ανοιχτά τα μάτια σας, ο εγκέφαλός σας παίρνει πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με αυτό που λέω. Τώρα η αδικία σε αυτό που κάνω είναι το εξής. Συμφέρει μόνο και μόνο αυτούς που είναι καλοί. Ναι, γιατί οι άλλοι δεν βλέπουν ακριβώς το πρόβλημα. Βέβαια μετά, εδώ είναι η αδικία, όλο που το έχουν ακούσει καλά, αν το πρόβλημα είναι γεωμετρικό, είναι άσχετο με αυτό. Γιατί δεν έχουν την εικόνα. Και τώρα, πάμε στο έκτο. Άρα προσπαθώ να σας πω για το έκτο τι γίνεται. Φανταστείτε τώρα για το έκτο ότι έχετε 9 τελείες βαλμένες 3x3. Είμαστε εντάξει. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσετε μια τεθλασμένη ευθεία η οποία να έχει μόνο 4 κομμάτια και να περνάει από τα 9 σημεία. Βλέπετε, τώρα έπεσε μια σιωπή γιατί σου λέει ότι θα πρέπει να τους γεωργούμε, γιατί πρέπει ήδη να οργανώσετε την εκφώνηση. Αυτό που θέλω να σας ζει... Μάχη, το έχεις. Σου λέει τρελός ο φίλος μου, τι τον έφερα πάλι εδώ, θα μας κουφάει. Άμα σκεφτείτε τώρα ότι σας έχω βάλει να σκεφτείτε 6 προβλήματα που είναι διαφορετικοί οι τομείς με τους οποίους ασχολείται, ο εγκέφαλός σας σε μερικά σημεία αρχίζει να οργανώνεται. Γιατί άμα σας έλεγα ότι δεν πρόκειται να βγείτε από εδώ όσο δεν έχετε απαντήσει στις 6 ερωτήσεις, άρα θα σας κρατήσω ο Μάχης ως την επόμενη μέρα. Γιατί στην πραγματικότητα πιστεύετε ότι δεν έχετε ανάγκη να απαντήσετε. Άρα δεν το κοιτάζετε σοβαρά. Όμως τώρα έχετε προετοιμαστεί. Θέλω τώρα να θυμηθείτε τα 6 προβλήματα
και να μου πείτε πόσες λέξεις έχω χρησιμοποιήσει. Βλέπετε, ξαφνικά έχει πέσει μια νέκρα. Δηλαδή τώρα σου λέει, όπου, παιδιά, Μαρία Μιχάλη, λοιπόν, ξανά τον πρώτο να θυμηθώ, δεν μιλάω για τον κύριο Έξι, γιατί τώρα είναι σωστός. Αλλά θα δείτε ότι τώρα πρέπει να ξαναθυμηθείτε τα προβλήματα, να τα συνθέσετε και να τα βάλετε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι σωστή η απάντηση. Εδώ, αυτό που είναι γελίο, που πρέπει να σας ενοχλήσει, είναι ότι η 7η άσκηση είναι πολύ απλή. Αφού απλώς μετράτε τις λέξεις, δεν κάνετε τίποτα το ιδιαίτερο και δεν σας έχω πει να λύσετε τις προηγούμενες. Μόνο που η 7η άσκηση είναι η πιστοποίηση ότι θυμάστε την εκφόρηση της προηγούμενης. Αυτό το κάνω για να σας αναγκάσω να έχετε στο μυαλό σας τις 6 προηγούμενες. Που σημαίνει ότι άμα τις έχετε, το μυαλό σας ασχολείται με αυτές. Ενώ τώρα θα λέγατε ότι μάλλον δεν ασχολείται. Σας δείτε ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε φτάσει τώρα στο 8. Τώρα θέλω να σκεφτείτε ότι σκέφτεστε. Εντάξει, το έχουμε. Τώρα θέλω να σκεφτείτε ότι σκέφτεστε ότι σκέφτεστε. Το θέλει λίγο πιο ηρεμία. Άμα το συνεχίσω, από 4 και μετά είναι μερικοί που λένε αντί. Τι είναι να παντρευτείς. Έτσι είναι. Λες εντάξει, δεν είναι όσοι είναι όλοι. Είναι ο δίκτυος γαμηλιότητας. Είναι πολύ ψηλό στην γη. Δεν είναι μόνο θέμα αντίληψη, είναι ότι στην πραγματικότητα εδώ είναι θέμα συνειδητοποίησης. Δηλαδή, άλλο η σκέψη, άλλο η σκέψη πάνω στη σκέψη. Και θα δείτε ότι άμα το κάνετε με παιδιά, το οποίο δεν έχουν τα κοινωνικά προβλήματα που έχετε εσείς του τύπου τώρα να μην εκτεθώ, να φανεί ότι δεν ξέρω, τα παιδιά θα το κάνουν εντελώς φυσιολογικά. Αλλά να ξέρετε ότι μπορούμε να φτάσουμε και στο 7. Εντάξει. Δηλαδή να σκέφτονται ότι σκέφτονται, ότι σκέφτονται, ότι σκέφτονται, ότι σκέφτονται, ότι σκέφτονται, ότι σκέφτονται. Με παιδιά, ενώ βέβαια εδώ οι ενήλικοι πιστεύουν ότι αυτό σιγά να μην γίνεται και με τους ενήλικους. Ότι το γίνεται με τα παιδιά είναι άλλο θέμα. Προσπαθώ να σας δώσω μερικά στοιχεία για να καταλάβετε το εξής. Προχθές και προπροχθές κάναμε 2 μαθήματα στην υπηαγωγείο, συνεχόμενα 2 ώρες, χωρίς διάλειμμα, στην υπηαγωγείο. Το ένα νηπιαγωγείο κάναμε ζωγραφική. Σε ποιο ήμασταν στο ένα, σε ποιο νηπιαγωγείο ήμασταν στην ζωγραφική. Στο πρώτο νηπιαγωγείο. Ωραία. Και σε ποιο κάναμε σκάκι για 2 ώρες, με αγάπη συγκύρια. Στο Β. Στο Β. Άρα, για όσους δεν το πιστεύουν, το Β έχει ανεβεί σε βίντεο. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μην το πιστέψετε, δεν είναι. Θα πείτε, θα μπω στο YouTube, θα δείτε το κανένα, θα δω πόση ώρα κατέβει, να το δω λόγω και θα δω ότι δεν έχει πάψει. Ρωτάω τώρα, ποιος από εσάς θεωρεί ότι σε δημοτικό μπορούμε να κάνουμε ένα μάθημα 2 ώρες συνεχόμενο. Σηκώστε το χέρι. Θέλω να σηκώσω το χέρι, να πεις, δεν μπορείς. Λέω, ποιος το πιστεύει. Βλέπετε τώρα ότι είναι αστείο. Εφόσον σας έχω πει ότι το έχω κάνει. Και 2 φορές όλες. Ότι υπάρχει και πιστοποίηση. Ναι. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι όταν κάτι δεν το πιστεύετε, ακόμα και όταν γίνεται, θεωρείτε ότι είναι απίστευτο. Ενώ εδώ, κανονικά θα έπρεπε, αν ήσασταν λογικοί, να το πιστέψετε όλοι, επειδή σας είπα ότι το κάναμε 2 φορές και υπάρχει και το βίντεο ολόκληρο στο διαδίκτυο. Και ρωτάω, δεν σας ξαφνιάζει που δεν σηκώνετε το χέρι, τώρα που σας το εξήγησα. Καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα σε κάποια σημεία πιάσατε αποβλάκωση. Γιατί έχετε μπλοκάρει με την ιδέα ότι δεν γίνεται,
Και παρόλο που σας έχω πει ότι έγινε δύο φορές, εσείς λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Όχι, όχι, όχι. Yeah. Το λέω. Όχι, βγαίνει για διαμονή. Σε δημοτικό έχει γίνει και τετράωρα, άστο πλήττα. Έτσι είπα. Έτσι είπα. Ναι, ωραία. Άρα, πείτε μου στην διαμονή τώρα. Ναι, αφού είναι πολύ αν μπορεί να γίνει στην διαμονή. Ναι. Αφού δεν έχει γίνει. Ωραία, τότε να το ξανακάνω. Να το ξανακάνω, σα ξαναρωτάω. Ποιο πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην διαμονή. Στο ηλικείο. Σε άλλο. Θέλω να σας πω τις κυρίες για τον κύριο που νευριάζει ότι ακόμα και αν το εξηγήσουμε και το ξαναπούμε, δεν σηκώνεται το χέρι. Ναι, ναι, έχει πεθάνει στο χέρι, καημή. Θέλω να σας πω ότι είναι τα προβλήματα που έχει ο Μάκης και που έχει ο Ρουσίλου. Αυτά είναι τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, σας περιγράφω. Έχουμε πόσους. 13. Το θυμόσασταν όλοι, έτσι. Στην πραγματικότητα έχουμε 13 βλάκες. Δεν το λέμε έτσι, καταλάβετε. Λέμε απλώς 13. Όχι. Πρέπει να είσαι βλάκας να το κάνεις αυτό. Ότι είσαι θύμα μετά, είσαι θύμα της βλακίας σου. Και κανένας δεν σε ανάγκασε. Δηλαδή, δεν τον πήραν τον άλλο και τον πιέζει, κάνει αυτό, φάει, κάπνισε κτλ. Όχι, το έκανες μόνος. Άρα, γιατί δεν λες, ας πούμε, ότι το παρατηρητήριο της Ευρώπης έχει πει έχουμε 13 βλάκες που είναι νεκροί. Μπορούμε να ξέρουμε τις ηλικίες. Ναι. Παίζει ρόλο η ηλικία. Παίζει ρόλο η ηλικία. Σας έχει πει ότι ήμασταν στο 10%, το θυμάστε αυτό, και μετά μας είπε και το 14,5% για τις ηλικίες, που μάλιστα το θυμήθηκα για τους μαθητές μου. Παρατηρήσατε ότι οι μαθητές, η νεολαία σταματάει σε ποια ηλικία, στα 34. Προσέξτε, όλα αυτά τα νούμερα τα είπε ο Μάχης. Είναι μερικοί από εσάς που τα έγραψαν. Το ξέρει Μάχη. Στο τέλος τους βάζει ερωτηματολόγια. Πώς ήταν αυτή που σας είπε εδώ. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Αν ένα από τα θύματα ήταν της οικογένειάς σας, θα θυμόσασταν αμέσως τον αριθμό. Επειδή όμως είναι οι άλλοι, και δεν είναι το πρόβλημα. Όταν σας λένε αυτά τα πράγματα στο σύνδεσμο, τα ακούτε, αλλά αδιαφορείτε λίγο, όπως και με τα προβλήματά μου. Για τα πιο μικρά παιδιά, άμα σας έλεγα, ειδικά αυτά που δεν τους αρέσει πολύ το σχολείο, άμα μολύσετε τα προβλήματά μου, δεν είναι να πάτε σχολείο. Θα γίνει, ξαφνικά θα βρεθούν όλοι πέσω. Γιατί, γιατί στην πραγματικότητα τότε έχουν κάποια αξία. Όσο δεν έχει καμία αξία. Άμα σας έλεγα τώρα σε όλους, όποιος μολύσει τα 7 προβλήματα, του δίνει 1.000 ευρώ. Έτσι ήταν, τάκι, παπάλι. Εντάξει. Πώς, όχι, εγώ, δηλαδή όταν θα βγείτε, άμα μου δώσετε τις 7 λύσεις, εγώ σας δίνω 1.000. Θα δείτε ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν το πιστεύω. Ποιο, ότι το 1.000 θα τα λύσουν. Όχι, ότι θα πάρω όλα. Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω. Εννοώ ότι πραγματικά, άμα λύσουν τα 7 προβλήματα, θα πάρουν 1.000. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι μπροστά σε κάμερα, σας το λέω. Όποιος εδώ βγει με τα 7 προβλήματα, του δίνω 1.000. Λυμένος. Στο άρεσε. Άρα, εδώ βλέπετε, ξαφνικά κινείστε λίγο διαφορετικά. Σας το λέει, παιδί μου, το είπε κιόλας. Άρα, τι θέλω να σας πω. Τώρα είναι. Στον πρώτο ή σε όλους. Πώς πω. Στον πρώτο ή σε όλους. Όχι, σε όσοι το βρουν. Εντάξει. Πώς. Το χρήμα. Μπορούμε. Α, είναι πολύ απλό η επεξέταση. Εμείς είμαστε και στην Ελλάδα και στην Γαλλία, άρα μια επιταγή υπάρχει πάντα. Αλλά είναι πρόληψη. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί στην
πραγματικότητα αναρωτιέσαι αν υπάρχουν πραγματικά τα λεφτά και δεν αναρωτιέσαι αν υπάρχουν πραγματικά οι λύσεις. Άρα είμαστε πάντα σε ένα πλαίσιο. Τι είναι αυτό το προφυλακτικό? Είναι για να μαζέψει το μικρόφωνο. Αυτό είναι το μικρόφωνο που φεύγει. Ήθελα να σας δώσω αυτά τα παραδείγματα γιατί το πρόβλημα ποιο είναι. Πάνω κάτω πήρετε να δείτε κάποιον ο οποίος είναι ήδη χρήστης και του λες δεν είναι καλό. Το πρώτο πράγμα που σας λέει είναι το τύπο εσύ έχει δοκιμάσει ποτέ. Άρα, πρώτη βλακή. Δηλαδή, πάνω κάτω του λες, ξέρεις, είσαι στο μπαλκόνι, δεν είναι καλό από τον τρίτο όροφο να πηδήσεις. Έτσι θα πεθάνεις. Και σας λέει, εσύ δοκίμασες. Είσαι πολύ κουβούρας να κάνεις αυτή την ερώτηση. Εντάξει. Το ερώτημα είναι το εξής. Πρέπει να είσαι πολύ πιο κουβούρας από αυτόν που σου έκανε την ερώτηση για να προσπαθείς να τον πείσεις ότι δεν είναι ανάγκη το κάνεις. Γιατί στην πραγματικότητα, στην πρόληψη, δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε την βλακεία για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις για να μην την κάνουμε. Άρα, το σημαντικό ποιο είναι. Το σημαντικό είναι η μη αναστρέψιμη πράξη. Δεν δοκιμάζουμε ποτέ μια μη αναστρέψιμη πράξη αν είναι επικίνδυνη. Άρα δεν έχετε ανάγκη να έχετε πείρα στον τομέα για να δώσετε μια συμβουλή στον άλλον. Το δεύτερο ποιο είναι. Συνήθως λέμε στον άλλον όχι. Όχι, όχι. Και εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Άμα του δίνετε να κάνει κάτι άλλο, το οποίο είναι ναι, αυτός ασχολείται με το άλλο και δεν ασχολείται με το άλλο που είναι του όχι. Γιατί πολύ συχνά αυτό που δεν καταπολεμάμε είναι το εξής. Αυτοί που παίρνουν αυτές τις ουσίες, βαριούνται. Βαριούνται που ζουν, γιατί η ζωή δεν έχει καμία ουσία. Άρα σου λένε, θα κάνω και αυτό, ένα αυτό, ένα τσιγαράκι, ένα ποτάκι, ένα χορτάκι, ένα καλά. Το θέμα είναι ότι άμα τους μιλήσετε για την ουσία της ζωής, τότε δεν θα ασχολούνται με τις ουσίες του θανάτου. Ενώ άμα τους λέτε απλώς συστηματικά, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό, είναι πολύ απλό, το βλέπετε με τα παιδιά, όταν οι μαμάδες λένε στα παιδιά μη κάνεις αυτό, είναι σίγουρο ότι θα το δοκιμάσουν. Μάλιστα. Μη βάλεις το δάχτυλο σου εδώ, θα καείς. Κάνει έτσι. Γιατί έχουμε μια αντιδραστικότητα, θέλουμε να κάνουμε μια δοκιμή. Στην πραγματικότητα, η ιδέα ποια είναι. Είναι άμα θες να το δοκιμάσεις, δοκίμασέ το, αλλά εγώ έχω ένα πρόβλημα να λύσεις. Και αυτό που προσπαθούσα να σας δώσω σαν παράδειγμα με τα προβλήματα, είναι ότι άμα ασχολείστε συνεχώς με τον εγκέφαλό σας, αν έχετε προβλήματα που αυτά βέβαια είναι τεχνητά, αλλά είναι και τα προβλήματα της ζωής κλπ. Τότε θα δείτε ότι πρώτον, η κατάθλιψη είναι μια πολυτέλεια που δεν προλαβαίνετε να την έχετε. Μετά θα δείτε ότι αν ασχολείστε με τους άλλους, όπως τα παιδιά κάνουν στο σύνδεσμο, το να ασχολείστε με τους άλλους, ασχολείστε λιγότερο με τον εαυτό σου και ασχολείστε λιγότερο και με τις βλακίες σου. Ενώ όταν δεν έχεις να κάνεις τίποτα, κοιτάς μόνο τις βλακίες σου έως να φτάσεις σε ένα στάδιο που λες «Θεέ μου, τι έκανα». Το πρόβλημα είναι μετά η επιστροφή. Άρα, σας το δίνω σαν παράδειγμα. Είναι μερικά παιδιά που τους αρέσει να κάνουν τατουάζ. Εντάξει, οκ. Βέβαια, δεν είναι ανάγκη να κάνουν IQ test, να καταλαβαίνετε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Στο τατουάζ είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν είναι τατουάζ που το βάζουμε και βγαίνει, ας κάνουμε τι θέλουμε. Αν είναι τατουάζ όμως με μελάνι που μπαίνει υποδερμικά και έχει βαρέα μέταλλα και δεν βγαίνει, τότε έχετε ένα μικρό θέμα. Γιατί? Αυτό λέγεται πράξη. Μπαίνει μέσα και όπως το ξέρετε, ακόμα και όταν μετά δεν θέλουν πια να έχουν τα τουμάς, προσπαθούν να το κάνουν με λέιζερ, είναι πολύ απλό που γίνεται, δεν γίνεται, κοκκινίζει όλο το δέρμα γιατί ουσιαστικά το καίει. Και δεν φεύγει. Και δεν φεύγει. Άρα, φεύγει αν θέλετε το χρώμα, αλλά δεν φεύγει και θα το δείτε. Άμα έχετε ένα σχήμα λίγο πολύπλοκο, θα μείνει όλο το σχήμα πολύπλοκο. Και ρωτάω τώρα, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι με αυτόν τον τρόπο διαπράττουμε μία πράξη βαρβαρότητας
εναντίον του σώματός μας. Άρα, μερικές φορές όταν λέω αυτό το πράγμα μου λέει, εντάξει μου λέει, ο δάσκαλος είναι συντηρητικός και του αρέσουν τα παράξενα. Εμένα μου βάψετε τα μαλλιά σας παραλά. Άμα έχετε ένα φτερό στον ποπό, άμα κυκλοφορήσετε γυμνός, δεν μου καίει την καρφή. Ξέρετε για ποιο λόγο. Δηλαδή θα κυκλοφορήσει γυμνός πόση ώρα. Ειδικά με ακραίες καιρικές συνθήκες. Μετά, το φτερό θα το βάλεις μια φορά στον ποπό, εντάξει πόσες φορές θα το βάλεις, άστο καλύτερα. Όσον αφορά τα χρώματα, θα τα βαρεθείς τα χρώματα, θα κάνεις άλλο. Όλα αυτά είναι αναθρέψιμα. Στο λέω τώρα για τις κυρίες. Στο κομμωτήριο που πάτε, ποιος έχει το πιο σημαντικό ρόλο? Κομμώτη. Όχι, όχι, είναι πια. Αυτά δεν σημαίνει ότι είναι αρκετές. Ψαλίδι. Το ψαλίδι. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Η κομμώτρια που θα κάνει λάθος την ώρα που θα σβάει το σαμπουάν, θα της πει η ειδική, ξανακάνει το, δεν το κάνεις καλά. Η κομμώτρια που θα κάνει λάθος στο χρώμα, θα της πει ξέβαψέ το, βάλε άλλο χρώμα. Η κομμώτρια που το έχει κόψει... Και προσέξτε, είναι για μικρή διάρκεια. Αυτό που μπορείτε να παρατηρήσετε ειδικά για τις γυναίκες, είναι μόλις βλέπουν το ψαλίδι κοντά στο μαλλί, ξέρουν ότι μπαίνουμε σε πλαίσιο μη αναστρέψιμο για αρκετές μέρες. Αν δείτε το τύπο το χρώμα μου το άλλο, κόψω από λάθος τσάκ εδώ, μάζεψέ το τώρα. Και δεν κολλάνε κιόλας. Αυτό. Μερικά κολλάνε, αλλά φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Ναι, ναι. Άρα η ιδέα ποια είναι. Θέλω να σας δώσω ότι το παράδειγμα ότι ακόμα και σε ένα κομμωτήριο θα δώσουμε μεγαλύτερη αξία σε αυτό που κόβει. Γιατί τα άλλα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Στο μία αναστρέψιμο. Ναι, στο μία αναστρέψιμο. Και γι' αυτό τώρα σας λέω σε σχέση με τα θέματα μας και με το μάχη, είναι ότι το πιο σημαντικό είναι να μην περάσετε στο στάδιο του μία αναστρέψιμου. Το θέμα είναι ότι άμα δεν το έχετε πει ποτέ στον νέο, στην νεολαία, στα παιδιά, στους μεγάλους, και πείτε εντάξει, ωραία, εσύ δεν δοκίμασες. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, το μία αναστρέψιμου. Το άλλο πρόβλημα που είναι πολύ σημαντικό, θυμάστε τα 7 προβλήματα. Λυπείς πάλι ότι είναι 6. Τα 7. Τα θυμάστε. Προσπαθώ να σας βάλω τώρα σε ένα πλαίσιο το οποίο ονομάζουμε στα μαθηματικά συσσωρευτικό. Συσσωρεύω. Όταν κάνετε μια μικρή βλακεία και χωρίς να το ξέρετε απορροφάτε λίγο μόλυβδο κάθε μέρα, καμία μέρα δεν νιώθετε χάλια. Μετά από ένα σημείο η συσσόρευση έχει φτάσει σε μια αλλαγή φάση, τότε αρχίζει να νιώθετε χάλια. Όπως ξέρετε, ακόμα και στον χώρο των εγκλημάτων είναι μερικοί που έχουν πεθάνει γιατί τους έβαζαν αρσενικό σιγά σιγά στο φαγητό, μετά άρχισαν να κουράζονται και μετά άρχισαν να... Αυτό λοιπόν είναι η συσσόρευση. Η συσσόρευση είναι η πιο δύσκολη σαν έννοια, γιατί σου λέει πάνω κάτω ότι αυτό που κάνεις την ημέρα δεν είναι τόσο ακραίο, αυτό όμως που κάνεις για ένα μήνα είναι ακραίο. Άρα, όλα θα σου πει, εντάξει, μωρέ, καπνίζω ένα τσιγαράκι μου. Ναι. Ναι, μόνο που αυτό που βάζεις μέσα μένει. Όταν θα βάλεις το δεύτερο που δεν είναι τίποτα, πάλι μένει. Όλα αυτά μένουν. Σας δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Πολλοί από εσάς θεωρούν ότι είναι καλό να τρώνε ψάρια και όχι κρέας. Όταν είναι καθαρό το νερό. Γιατί όταν δεν είναι καθαρό το νερό είναι χειρότερο από τον αέρα. Και τα ψάρια συσσωρεύουν σε έναν πολύ μικρό χώρο όλες τις τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα που γυρίσκονται και το έχετε αυτό στο πιάτο σας. Το ψάρι που ήταν ζωντανό όταν το πιάσατε έτρωγε λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εδώ μέχρι να φτάσει σε φάση χωρισμού, εσείς το παίρνετε και εσείς το τρώτε κατευθείαν όλο. Και λέτε, μα αφού ήταν ζωντανό, φρέσκο. Και το ματάκι, ξέρετε τώρα αυτές τις φυλακές που λέμε. Το θέμα είναι ότι άμα κάνατε μια χημική ανάλυση, θα βλέπατε ότι θα φάτε μια σαβούρα.
Αλλά δυσκολεύεστε να το αναγνωρίσετε επειδή είναι συσσωρευτικό. Άρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής. Όταν μερικές φορές πάμε στα σχολεία και έχουμε κάνει και πράγματα και με το Μάκη ανάλογα, πας την πρώτη φορά, σου λέει έχουμε ένα θέμα, έχουμε λίγο τσιγάρο. Τα έχετε και καθηγητές που λένε δεν πειράζει. Τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Όταν ξαναπάτε στο ίδιο σχολείο, μετά από ένα χρόνο, σας λένε ξαφνικά ότι τώρα έχει εμφανιστεί το χόρτο. Δηλαδή εντάξει, χόρτο είναι, δεν είναι. Ενώ το χόρτο είναι ήδη 7 φορές χειρότερο από το τσιγάρο. Άρα, όπως λέω χαρακτηριστικά, να το θυμάστε, όταν παίρνετε κάναβις, στο οποίο αναφέρθηκε ο Μάχης, είναι ότι ένα τσιγάρο κάναβις είναι 7 τσιγάρα κανονικά. Άρα, εγώ το λέω για να το έχετε σαν εικόνα, είναι σαν να ανάβετε 7 τσιγάρα ταυτόχρονα, τα ανάβετε όλα. Υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι αυτό δεν του κάνει καλό. Και μετά όταν θα ξαναπάτε στο σχολείο θα δείτε ότι έχουμε φτάσει στην διακίνηση ουσιών που τις ονομάζουμε λίγο πιο σκληρές έως επιτέλους να ονομάζουμε τη λέξη ότι είναι σκληρές, γιατί άλλες ήταν μαλακές. Άρα λες μαλακές, λίγο σκληρές και μετά λες πώς το λύνω με το πρώτο πρόβλημα, μα είναι πολύ απλό να το λύσεις πριν. Πρέπει να του πεις ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να το επιτρέπουμε. Άρα, όλη η ιδέα είναι εξής. Άμα βάλετε το θέμα της νοημοσύνης και καταλάβετε ότι η νοημοσύνη είναι αυτή που λύνει τα προβλήματα πριν εμφανιστούν. Δεν είναι αυτή που λύνει τα προβλήματα εφόσον εμφανίστηκαν. Αυτό είναι η σκέψη. Η νοημοσύνη κάνει ό,τι μπορεί για να μην μπει σε αυτό το πλαίσιο. Το αποφεύγει. Επειδή το σκέφτεσαι από πριν. Τότε θα δείτε ότι όντως η πρόληψη είναι ένας τρόπος έξυπνος να αποφύγετε προβλήματα επειδή έχετε καταλάβει ότι δεν είναι να τα δοκιμάσετε. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα, ένα χιλιάρικο για τα 7 προβλήματα. Όσοι τα θυμούνται βέβαια, αλλιώς το κύριο Αντίδας, άμα έχετε αμφιβολίες πόσα ήταν τα προβλήματα, για να σας υπενθυμίσει και τις εκφωνήσεις. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια και να σκέφτεστε σήμερα.